από 1η Μαΐου έως 31 Οκτώου έρεται η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης για την πρόσβαση σε όλους τους χώρους κλειστούς και ανοιχτούς. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που υπήρχε και υποχρέωση διενέργειας τεστ δεν θα χρειάζεται να διενεργείται. Το μέτρο θα επανεξεταστεί την 1η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εξεταστεί και η άρση επίδειξης του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού για την είσοδο στη χώρα, οπότε και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έως τις 31 Μαΐου παραμένει υποχρεωτικότητα χρήσης μάσκας για τους εσωτερικούς χώρους. Από 1η Ιουνίου θα αρθεί υποχρεωτικότητα με εξαιρέσεις που θα διευκρινιστούν στις επόμενες σκία. Από 1η Μαΐου 2022 καταργούνται τα τακτικά self-test στα σχολεία και η επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα θα γίνει χωρίς τη διενέργεια self-test. Θα υπάρξουν διευκρινήσεις στο πρωτόκολλο που θα αφορά την επαφή με κρούσματα. Από 1η Μαΐου ορίζεται ένα rapid test την εβδομάδα για την πρόσβαση των ανεμβολιάστων συμπολιτών μας στους χώρους εργασίας, ενώ από 1η Μαΐου 31 Οκτώου επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων στο 100% και έρεται κάθε μετρικός περιορισμός. Από 15 Τετάρτου αναστέλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους συμπολιτές μας άνω των 60 ετών και ήδη έχει υπογραφεί υπουργική απόφαση προς τούτο. Όλα τα μέτρα θα επανεξεταστούν 1η Σεπτεμβρίου αναλόγως με την εικόνα της πανδημίας. Το Πάσχα θα γιορταστεί με τα υπάρχοντα μέτρα και θα υπάρχει σύσταση χρήσης μάσκας όπου υπάρχει συγχρονισμός σε εξωτερικούς χώρους. Μετά από 2 χρόνια θα λάβουν χώρα όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις και θα γιορτάσουμε το Ορθόδοξο Πάσχα κανονικά τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλή σας μέρα.